κομμένη την ανάσα, οι πολίτες παρακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Ιδιαίτερη αναστάτωση και ανησυχία προκάλεσαν όμως οι λάμψεις στον ουρανό της Κύπρου εν μέσω ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους. Από την πρώτη κιόλα στιγμή, βίντεο και φωτογραφίες έκαναν το γύρο του διαδικτύου με τους χρήστες του να σχολιάζουν αλλά και να διερωτώνται τι ακριβώς συμβαίνει στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κύπρου. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι οι λάμψεις στον ουρανό της Κύπρου συνδέονται με τις εξελίξεις στην περιοχή. Ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι προέρχονται από τους υπερχητικούς πυράβλους που εκτόξευσε το Ιράν κατά του Ισραήλ. Κατανοώ το αίσθημα των πολιτών. Πρόκειται για υπερηχητικούς πυράβλους, οι οποίοι ήταν σε μεγάλο ύψος και σε μεγάλη απόσταση από την Κύπρο. Γι' αυτό φαίνονταν. Δεν συντρέχει βαθμός ανησυχίας στους πολίτες. Τροχές πυράβλων είτε των Ισραηλινών και των συμμάχων τους είτε των Ιρανών, εκτιμά πως ήταν ο αντιστράτηγος εν αποστρατή Ανδρέας Πενταράς, μιλώντας στην εκπομπή Αλφα Ενημέρωση. Τα περισσότερα αυτά φωτεινά σχήματα που βλέπαμε από την Κύπρο προήρχοντο από θράψματα των πυράβλων ύστερα από την αναχέτηση που γινόταν από τα αντιβαλιστικά συστήματα του Ισραήλ και των πολεμικών πλοίων. Και αυτό αποδεικνύεται και από τη χαμηλή ταχύτητα. Και σημείωσε πως ακόμη και αν υπάρξει κάποιο λάθος, οι δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή θα αντιμετωπίσουν άμεσα τον κίνδυνο. Η Κύπρος, όπως είπε, διαθέτει αντιβαλιστικά οπλικά συστήματα που το 2014 υπό τις απειλές Άσαντ είχαν αναπτυχθεί.